Υψηλά συνεχίζει να καταγράφεται ο αριθμός των κρουσμάτων, γεγονός μη αναμενόμενο για την επιστημονική κοινότητα. Πράγματι, υπάρχει πολύ αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, μη αναμενόμενος, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί ουσιαστικά όλοι οι επιστήμονες πίστευαν και θεωρούσαν ότι, όπως και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπήρχε μια καμπύλη μείωσης με τον καιρό και με την επιδημία. Δηλαδή, κάποια στιγμή ότι φτάνει σε ένα πικ, ξέρετε, ο ιός. Όλοι κάνουν αυτό και μετά, αφού φτάσουν σε μια κορύφωση, αρχίζουν συνεχώς η καμπύλη να μειώνεται και αυτό έχει να κάνει με την νοσηρότητα στον κόσμο και μετά με τις άλλες συνθήκες. Πρώτον, περιμέναμε πολύ καλύτερα νούμερα. Τι να σας πω, δεν υπάρχει επιστήμονας και όχι μόνο εγώ, άνθρωποι που είναι πολύ μεγάλοι ερευνητές και σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς φαίνεται ότι ένα, ο καιρός ο οποίος δεν είναι σύμμαχος, έχουμε πάρα πολύ κρύο. Δεύτερον, πιθανά η βιαστική μείωση κάποιων μέτρων, όρθιοι, μάσκα, ίσως σε εξωτερικούς χώρους, που σε εξωτερικούς χώρους όταν περπατάμε μόνοι μας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά όταν υπάρχει συνωστισμός υπάρχει. Συν προφανώς και όλα αυτά, ούτε οι εμβολιασμοί γίνανε, παρόλο που έχουμε φτάσει σε ένα συμπαθητικό αριθμό με μια ταχύτητα που θέλαμε μεγαλύτερη. Και όλες αυτές οι συνήθειες μας έχουν κάνει να λέμε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες συστήνουν την τήρηση των μέτρων όταν αυτό απαιτείται. Είναι ο κορονοϊός εδώ, παίρνουμε και εμείς προφυλάξεις μας. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν είναι και τόσο δύσκολο σε μια μεγάλη γιορτή να κάνουμε ένα self-test πιο πριν, αν μπορούμε και αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και οικονομική δυνατότητα. Δεύτερον, στο βαθμό που πάλι νομίζουμε ότι όπου είμαστε με κόσμο ή όπου έχουμε ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά ή ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες από οποιαδήποτε άποψη, πρέπει ασφαλιστικά και υγεία εννοώ να φοράμε τη μάσκα μας. Είναι ένα θέμα, πώς να σας το πω, δηλαδή πάντοτε δεν προσέχουμε έναν άνθρωπο που έχει αυξημένες ανάγκες. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια επιστροφή. Και πιθανότατα με αυτόν τον τρόπο, γιατί μετά την 25η Μαρτίου, τι φαντάζεστε, θα έχουμε μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων. Με τον καιρό σύμμαχο και με την αύξηση των κρουσμάτων έχουμε φτάσει 128.367 νοσούντες σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, με 550.000 περί πληθυσμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν βάλουμε και τους συμπτωματικούς, γιατί πολλοί την έχουν περάσει την ασθένεια χωρίς να το έχουν καταλάβει, άρα μιλάμε ότι έχουμε πλέον όχι ανοσία γέλης, είναι λάθος να το πω εγώ, ένα τείχος ανοσίας. Δηλαδή, να ο εμβολιασμός που είναι σε συμπαυτικά επίπεδα, πάνω από 70%. Σύνεστα λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε ένα τείχος ανοσίας, γιατί σχεδόν ο ένας στους τρεις σε λίγο θα έχει ασθενήσει. Άρα θεωρώ ότι σταδιακά με τον καιρό σύμμαχο θα υπάρχει μια άνβληση αυτών, εκτός αν μας βρει κάτι καινούριο, κάτι ακραίο, κάτι απρόσμενο όπως έγινε. Το καλό που είναι αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει επικρατήσει η όμικρον και μάλιστα η όμικρον 2. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι αυτή είναι η επιδημία μιας αυξημένης επιδημικότητας της όμικρον 2. Την ίδια ώρα η πολιτεία προχωράει στην άρση των περιορισμών, κάτι που φαίνεται να διχάζει την επιστημονική κοινότητα. Θεωρώ ότι αν η αποτύπωση είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα και μετά την 25η Μαρτίου, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αυτά τα μέτρα της άρσης αυτών των απαγορεύσεων θα έπρεπε να καθυστερήσουν. Θα έπρεπε για λίγο καιρό ακόμα να διατηρήσουμε κάποια από αυτά, ώστε να μικρύνουμε την δυνατότητα και την πιθανότητα και αυξημένων κρουσμάτων και αυξημένων νοσηλιών.